Εμπνευσμένη από την εντυπωσιακή φιλανθρωπική πρωτοβουλία του Τόμ Μουρ, η Ζινάιντα Κορνέβα, μια 97χρονη επισμηνία του κόκκινου στρατού και βετεράνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα του Βρετανού Λουχαγού. Η Ζινάιντα αφηγείται μέσω YouTube ιστορίε από τότε που μαζί με του συντρόφου τη πολεμούσε του Ναζί στη μάχη του Στάλιγκραντ. Μέσα σε λίγε ημέρε συγκέντρωσε περίπου 27.500 δολάρια για τι οικογένειε των γιατρών που πέθαναν από την όσο COVID-19. Μάλιστα, ευχαρίστησε τον εμπνευστή τη, πλέκοντά του ένα ζευγάρι για τα εκατοστά του γενέθλια. Γεια σου, Τόμ. Έμαθα την ιστορία σου. Είσαι ένα δυνατό άνθρωπο και ένα αληθινό στρατιώτη. Μαζί νικήσαμε τον φασισμό το 1945 και τώρα μαζί πολεμάμε αυτόν τον ιό. Η Ζινάιντα εξήγησε ότι η δωρεά τη θα πάει στι οικογένειε των γιατρών, διότι η κόρη και η εγγονή τη είναι και αυτέ γιατροί και γνωρίζει από πρώτο χέρι την πίεση που δέχονται αυτό τον καιρό. <σφυσίλια> Τα βίντεο τη θα αναρτώνται τακτικά μέχρι την 9η Μαου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζεται η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον του φασιστικού άξονα. Μην είναι υγιή Μαζί θα νικήσουμε. стояли фашисты. Их было человек восемь. Курили папиросы.